Την ίδια μέρα που οι γερμανικές φάλακες μπήκαν στην Αθήνα το 1941, ο Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελόριζο αφήνει ορθάνηθη την πόρτα στους διεθνείς τοκογλύφους. 5 Μαΐου 2010, υπογραφή Δανειακής Σύμβασης, συνταγματικό πραξικόπημα και εκχώρηση ανεφόρων και αμετάκλητα της ασυλίας λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Ρώτησα τη ζωή μου. Οι κατακτήσεις χρόνων κάθε κυριαρχικού εργασιακού δικαιώματος του Έλληνα πολίτη αποτελούν παρελθόν. Ράτησα τη ζωή μου. Μάης 2011. Ο λαός βγαίνει στους δρόμους και τις πλατείες αντιδρώντας την πολιτική της ισοπαίδωσής του, διεκδικώντας το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Συνεχής και άγρια καταστολή του κινήματος των αγανακτισμένων στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα υπογράφει τη ρήτρα της αποικίας της. Ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα. Φθινόπωρο 2011. Ο λαός μας συνεχίζει να αντιστέκεται. Καταλήψει σε δήμους, υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες. Οι πολιτικοί αδυνατούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα. Ο κόσμος τους γιουχάρει ακόμα και στις παρελάσεις. Κατά το πλάγιασμα της προχής. Οι αδικαιοκράτες τοποθετούν τον τραπεζίτη Παπαδήμου, δωτό πρωθυπουργό στην κυβέρνηση της χώρας μας. Κι άλλο πραξικόπημα. Σε σκοπηλές πλάγιες φορτωμένες με τα στο κέντρο της Αθήνας καταστέλλεται άγρια. Το κέντρο καίγεται. Κάποια φωτιά στη κορυφή τους βραδιάζει. Μάρτιος 2012. Το κούρεμα του ελληνικού χρέους προς όφελος των δανειστών αποτελειώνει ασφαλιστικά ταμεία, πανεπιστήμια, ομολογιούχους. Μεγαλώνει το χρέος της Ελλάδας. Ράτησα τη ζωή. 17 Ιουνίου 2012. Ο νέος εντολοδόχος της Τρόικα, Αντώνης Σαμαράς, απαξιώνοντας τη λαϊκή εντολή και τον αντιμνημονιακό του λόγο, δηλώνει ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις των προηγούμενων. Ράτησα τη ζωή. Αυτοκτονίες, μετανάστευση, επιστρατεύσεις εργαζομένων στο μετρό, εκπαιδευτικών, ναυτεργατών. 11 Ιουνίου 2013, το τελειωτικό χτύπημα στη δημοκρατία. Μαύρος την ΕΡΤ, οι νέες γενιές θανατώνονται, κόβουν το ρεύμα και σε σκοτώνουν. Σε πουλούν δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Παραδείγεται η γη, αφιότωση, τα λιμάνια, οι παραλίες της, τα αεροδρόμια. Thank you.
Ευχαριστούμε πολύ.